Μία προσφορά της Wind. Την πρώτη θέση στη Θράκη και την τέταρτη στη Γενική Κατάταξη κατέλαβε ο Πρωτέας Αλεξανδρούπολης στο διασυλλογικό πρωτάθλημα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης που έγινε στις Σέρες σε επίπεδο παιδών και κορασίδων. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Για άλλη μια χρονιά, ο Πρωτέας Αλεξανδρούπολης, που ασχολείται αποκλειστικά με τον κλασικό αθλητισμό, ήρθε πρώτος στη Θράκη και τέταρτος στη Γενική Κατάταξη στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που έγινε στις Σέρες σε επίπεδο παιδών και κορασίδων. Ο σύλλογός μας ήρθε πρώτος στη βαθμολογία στα σωματεία της Θράκης και τέταρτος στη Γενική Κατάταξη. Είχαμε πολλές επιτυχίες. 5-6 παιδάκια, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους, πιάσαν το όριο για πανελλήνιους αγώνες. Μπορώ να αναφέρω τη Σαλαμανάκη την Ιωάννα στα εμπόδια, τη Σπυριδούλα την Αζήρη στο μήκος, τον Ηλιάδη τον Κώστα στο μήκος και 2-3 άλλα παιδιά που δυστυχώς μου διαφεύγουν τα ονόματά τους. Ο Καραγιαννίδης ο Γιώργος με 2 χρυσά στο μήκος και στο τριπλούν μας έκανε πάρα πολύ περήφανος και δεδομένου ότι αυτό το παιδί ήρθε στο γήπεδο πριν 5-6 μήνες. Δεν έχει πολύ προπόνηση στα πόδια του. Ευελπιστώ ότι θα έχει πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Η ανωτερότητα του Πρωτέα στη Θράκη, στους παίδες και στις κορασίδες, ήταν εμφανής σύμφωνα με την τελική βαθμολογία. Έχουμε υπερδιπλάσια βαθμολογία από τον δεύτερο στην κατάταξη σύλλογο της Θράκης. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Εγώ ιδιαιτέρως, δεδομένου ότι μία αθλήτριά μου, η Ναζίρη Σπυριδούλα, έκανε την τρίτη επίδοση σε όλη την Ελλάδα με το 5-61 στο άλμα σε μήκος. Επίσης, η Σαλαμανάκη Ιωάννα έκανε το όριο για τα 100 μέτρα με εμπόδια κορασίδων, το όριο υψηλής πρημοδότησης που της δίνει και αυτήν στο δικαίωμα να πάει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 8 προπονητές, άριστοι γνώστες του αντικειμένου, γυμνάζουν τους αθλητές και αθλήτριες του Πρωτέα. Είναι ο Σάκης Δημαράς ταχύτητες, ο Μαρίνος ο Τόλιος επικοντό, ο Γιώργος ο Καλομπρατσίδης αντοχές, ο Νίκος ο Μουμτζίδης φέρα δίσκο, ο Χρήστος ο Δελιτζόγλου ακόντιο, ο Φωτάρας ο Κεχαγιόγλου ακαδημίες, η Βάσο Βαγενά ακαδημίες και η Νίκη Ζιούτη επίσης ακαδημίες. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά κάθε απόγευμα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς της πόλης μας από τις 4 και 4 μέχρι τις 7.30-8 η ώρα. Ο πρόεδρος του Πρωτέα Αλεξανδρούπολης, Χρήστος Κοντοστάθης, εξέφρασε τα παράπονά του προς τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, ζητώντας να διανέμει τις οικονομικές επιχορηγήσεις ανάλογα με την προσφορά του κάθε συλλόγου. Θέλω να απευθυνθώ στους δημοτικούς μας άρχοντες και κυρίως στον κύριο Δήμαρχο και στον πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού, όπου συχνά διαβάζουμε στον τύπο ότι θα σταθούμε αρρωγοί στις προσπάθειες των συλλόγων, βοηθώντας τους τόσο οικονομικά όσο και ηθικά. Εμείς δεν έχουμε δεχτεί καμία οικονομική βοήθεια, βέβαια δεν έχουμε ζητήσει, όχι γιατί είμαστε ταμιακά άνετοι, απλά γιατί θεωρούμε ότι δεν πρέπει κάθε λίγο και λιγάκι να ερχόμαστε και να ζητιανεύουμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Όταν όμως, κύριε Δήμαρχε, δίδετε αθλητικές επιχορηγήσεις, κοιτάξτε πόσο προσφέρει ο κάθε σύλλογος, σε τι βαθμολογία βρίσκεται, σε τι επίπεδο βρίσκεται και πρέπει η οικονομική σας ενίσχυση να είναι και αυτή ανάλογη.